Στον αέρα βρίσκονται περισσότεροι από 3.500 αγρότε και κτηνοτρόφοι στο Ηράκλειο που δεν έλαβαν καθόλου επιδότηση και άλλοι περίπου 5.000 που έλαβαν τσεκουρωμένοι. Καθώ παρά τι δεσμεύσει του ΟΠΕΚΕΠ ότι θα μπορέσουν από την πρώτη εργάσιμη μέρα του νέου χρόνου να ξεκινήσουν τι τροποποιήσει στι αιτήσει του, το σύστημα όχι μόνο δεν άνοιξε, αλλά χθε μόλι ενημερώθηκαν πω η σύμβαση του ΟΠΕΚΕΠ με τον εργολάβο που έχει αναλάβει τη μηχανοργάνωση του συστήματο έληξε. Οπότε η διαδικασία βρίσκεται αυτή την ώρα στο κενό. Ενεργοποιούν 47.000 παραγωγοί στον ομό Ηρακλείου. Από του 47.000 παραγωγού, ένα 9% έχει μείνει τελείω απλέρωτη που αφορά διοικητικού ελέγχου και λοιπού ελέγχου. Και έχουμε και ένα 15% που είδε μειωμένε, κουτσουρεμένε τι επιδοτήσει του. Που το κουτσούρημα ξεκινάει και από 80% και καταλήγει και μέχρι ένα 10%. Την ίδια ώρα, η ασφικτική διορία που είχε δώσει ο ΠΕΚΕΠΕ για ολοκλήρωση των τροποποιητικών μέχρι 31 Ιανουαρίου δεν έχει αλλάξει. Με αποτέλεσμα πλέον οι όποιε διαδικασίε όχι απλά να πρέπει να τρέξουν με ηλικιώδει ρυθμού, αλλά να σημειώσουν ρεκόρ. Καθώ ο όγκο των ενδιαφερομένων είναι τέτοιο που αποκλείει οποιαδήποτε προσπάθεια να καλυφθούν όλοι οι δικαιούχοι που πέρασαν μαύρα Χριστούγεννα χωρί επιδοτήσει. Είναι μονόδρομο να ανοίξει, είναι καινούργιοι κωδικοί οι οποίοι δεν μπορούσαμε να του αντιμετωπίσουμε ούτε στην προηγούμενη πληρωμή Οπότε είναι μονόδρομο να ανοίξει, δεν υπάρχει άλλη λύση. Ζητάμε πρώτον, το επαναλαμβάνω, παράταση στην καταληκτική ημερομηνία, δηλαδή στι 31 Ιανουαρίου, να πάει τέλο του Φλεβάρι, και να ανοίξει το σύστημα για να μπορούμε να κάνουμε τι σωστέ διορθώσεις. Η Ένωση Ηρακλείου ζήτησε ήδη να ανοίξει άμεσα το σύστημα και να δοθεί παράταση τη καταληκτήρια ημερομηνία. Σημειώνοντα ότι αν συνεχιστεί έτσι η διαδικασία, το μεγαλύτερο μέρο από του 8.500 και πλέον χιλιάδε αγροτοκτηνοτρόφου δεν θα πάρει ούτε ευρώ ούτε στην πληρωμή του Μάρτη. Έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα και, και παρουσίε των παραγωγών παρόλα τη, τη δυσκολία τη μετακίνηση οι οποίοι ανησυχούν. Έρχονται, έρχονται εδώ, ξαναεπιστρέφουν, τους λέμε περιμένετε, πάρτε τηλέφωνο, θα σας ενημερώσουμε πότε ανοίξει το σύστημα, οπότε δημιουργείται ένα πρόβλημα χωρίς λόγο.